Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Εκλογές 2023 μέσα από την περιφερειακή τηλεόραση του Σούπερ. Η σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσει με ζωντανή σύνδεση. Ζωντανή σύνδεση από την Τρίπολη, εκεί που βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ακριβώς έξω από το εκλογικό κέντρο του υποψηφίου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, του κυρίου Πτωχού. Η Πελοπόννησος μπροστά, λοιπόν, και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό με την παρουσία του στην Τρίπολη. Παρακαλώ, το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη! Είμαστε σίγουροι ότι θα συμβάλλει τα μέγιστα προκειμένου το σύνθημα της παράταξης «Η Πελοπόννησο μπροστά» να γίνει πράξη μέσω της συνεργασίας της περιφέρειας με την κεντρική διοίκηση. Ο Δημήτρης Πτωχός μπορεί και πρέπει να είναι η επόμενη μέσα μέρα της περιφέρειάς μας. Είναι, όπως λέμε, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Σας καλωσορίζουμε και πάλι και σας καλούμε στο βήμα. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα μαζί σας στην Τρίπολη για να σας μεταφέρω την ανάγκη να τελειώσουμε αυτό το οποίο ξεκίνησε την περασμένη Κυριακή, να εκλέξουμε τον Δημήτρη Πτωχό, τον επόμενο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Θυμάμαι, φίλες και φίλοι, όταν πριν από σχεδόν 3 μήνες πήραμε την απόφαση να στηρίξουμε τον Δημήτρη τον Πτωχό ως τον επίσημο υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας σε μια πολύ ωραία εκδήλωση την οποία κάναμε στον τόπο του, στη Μεσίνη. Πολλοί είχαν πει, μα καλά, επιλέγετε έναν άνθρωπο χωρίς αναγνωρισιμότητα και πώς θα προφτάσει να αντιπαρατεθεί με κάποιον πολύ πιο έμπειρο και πολύ πιο γνωστό πολιτικό πρόσωπο. Κι όμως,
Ο Δημήτρης με πολλή δουλειά, γυρνώντας πόρτα-πόρτα όλη την Πελοπόννησο, κατάφερε και διέψευσε αυτούς οι οποίοι πίστευαν ότι πρέπει να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να εκλεγεί κάποιος να είναι γνωστός. Ήρθε πρώτος για 1000 ψήφους, δεν κέρδισε την εκλογή από τον πρώτο γύρο. Κέρδισε, πιστεύω, την εμπιστοσύνη πολλών συμπολιτών σας. Άρθρωσε έναν τεκμηριωμένο, σοβαρό, τεχνοκρατικό λόγο. Απέδειξε όμως ότι διαθέτει και ένα πολιτικό αισθητήριο οξύ, το οποίο μου επιτρέπει να είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος για την έκβαση αυτής της εκλογικής μάχης. Με τον Δημήτρη γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, από την εποχή που υπηρετήσαμε και οι δύο στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Γνώριζα την τεχνοκρατική του επάρκεια. Αυτό το οποίο δεν γνώριζα ήταν το βαθμό αγάπης του για τον τόπο του. Σας λέω και είμαι σίγουρος γι' αυτό ότι θα είναι ένας εξαιρετικός περιφερειάρχης Πελοποννήσου. Και γι' αυτό και πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε αυτή την προσπάθεια, να τον εκλέξουμε και με μεγάλη διαφορά, γιατί αυτό πιστεύω ότι μπορεί να γίνει, για να του δώσουμε τη δυνατότητα στη συνέχεια να μπορέσει μαζί με την ομάδα του να υλοποιήσει το έργο του. Φίλες και φίλοι, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η προετοιμασία για τις περιφερειακές εκλογές, μιλήσαμε ανοιχτά για το πολιτικό πρόσημο που δίνουμε σε αυτήν την εκλογική μάχη. Και το κάναμε διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι επόμενοι περιφερειάρχες πρέπει να συμμερίζονται το ίδιο όραμα με την κυβέρνηση ως προς την αναπτυξιακή δυναμική της περιφέρειάς τους. Οι περιφερειάρχες οι οποίοι θα εκλεγούν, αυτοί που εξελέγησαν ήδη και αυτοί που θα εκλεγούν, θα κληθούν να διαχειριστούν πολύ σημαντικούς πόρους. Ευρωπαϊκούς πόρους που αυτή η κυβέρνηση κατάφερε και εξασφάλισε μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις της Βρυξέλλης. Είναι πολύ σημαντικό να μοιραζόμαστε το ίδιο όνειρο, να μιλάμε την ίδια γλώσσα, να μπορούμε να συνεννοηθούμε για τις μεγάλες προτεραιότητες της επόμενης μέρας, για τα μεγάλα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν για να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, για την ανάγκη να διαχειριστούμε σωστά τους υδάτινους πόρους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι αγρότες μας θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο νερό το οποίο χρειάζονται, για την αναπτυξιακή δυναμική κάθε περιφερειακής ενότητας ξεχωριστά, για τα πολύ σπουδαία πράγματα τα οποία γίνονται εδώ πέρα στην Τρίπολη, στη βιομηχανική ζώνη, πώς θα στηρίξουμε την μεταποίηση, για τη μεταλιγνητική εποχή, για τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και για την ανάγκη να επενδύσουμε στην πολιτική προστασία και το πώς μπορεί η ανάπτυξη σήμερα να συνδυάσει την προστασία του περιβάλλοντος με τη δημιουργία πολλών ποιοτικών νέων θέσεων εργασίας, για το πώς θα στηρίξουμε το νέο τουριστικό προϊόν, το νέο brand της Πελοποννήσου, το οποίο θα συνδυάζει τις πανέμορφες, τις πάρα πολλές ομορφιές της Πελοποννήσου μαζί με την επένδυση στον πρωτογενή τομέα και στην ανάδειξη της πολιτικής μας κληρονομιάς. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, για να γίνουν, απαιτούν σύμβλεψη μεταξύ της κυβέρνησης και της περιφέρειας. Και είμαι απολύτως πεπισμένος ότι αυτή η σύμβλεψη με τον Δημήτρη τον Τοχό θα υπάρχει στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής των αυτοδιοικητικών εκλογών. Οι Έλληνες πολίτες απέδειξαν με την ψήφο τους ότι εμπιστεύονται τη Νέα Δημοκρατία και τις επιλογές τις οποίες έκαναν. Όμως, είμαστε σήμερα εδώ πέρα γιατί, όπως σας είπα, υπάρχει και δεύτερος γύρος εκλογών. Θέλω να κερδίσουμε το μέγιστο αριθμό των περιφερειών την Κυριακή την οποία έρχεται. Μία από τις περιφέρειες τις οποίες σίγουρα θα κερδίσουμε θα είναι η Πελοπόννησος. Με τη δικιά σας την προσπάθεια πάμε να κάνουμε τον τελικό αγώνα για να εκλέξουμε τον Δημήτρη Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
Κοντά σας και πάλι, κυρίες και κύριοι, θα εστιάσουμε στον Δήμο Άργους Μυκηνών, εκεί που είμαστε εν αναμονή εξελίξεων, μιας και έχουμε δεύτερο γύρο στις δημοτικές εκλογές. Δίπλα μου ήδη βρίσκεται ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου για το Δήμο Άργους Μυκηνών, ο κύριος Κώστας Μπέκος. Να τον καλωσορίσουμε. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, κύριε Πιπέρη. Καλησπέρα και στους αγαπητούς τηλεθεατές. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη συνέντευξή μας λίγο πριν τον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών και θα ήθελα από εκεί να ξεκινήσουμε, κύριε Μπέκο, και να μας ενημερώσετε σχετικά για την προσωπική σας επιτυχία, μιας και βρεθήκατε αρκετά ψηλά στη λίστα των υποψηφίων όσον αφορά τη Σταυροδοσία. Είναι αλήθεια αυτό, κύριε Πιπέρη. Ευχαριστώ τους δημότες που και πάλι μου έδειξαν περίσσια εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όλοι μαζί θα αγωνιστούμε προκειμένου να έχουμε μια καλυτέρευση της ζωής των δημοτών μας. Είναι βέβαιο. Πάμε να συνεχίσουμε μένοντας όμως τον συνδυασμό στην αλλαγή πορείας του Δημήτρη Καμπόσου και να μας πείτε τι έπαιξε ρόλο τελικά και γιατί θεωρείτε ότι βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο δεύτερο γύρο. Ο δεύτερος γύρος είναι υπαρκτός. Βεβαίως δεν ήταν μέσα στις σκέψεις μας, όμως υπάρχει ο δεύτερος γύρος. Βεβαίως ο λαός της, ο αργιακός λαός, ο λαός της, του Δήμου Άργους Μυκηνών μας έφερε στο δεύτερο γύρο. Εδώ πρέπει να πω το εξής. Να κλείσουμε τα αυτιά στις ειρήνες. Υπάρχουν, κύριε Πιπέρη, πολλές ειρήνες πλέον. Και τι ζητάμε από τους δημότες του Δήμου Άργους Μυκηνών? Έχουμε ξεκινήσει την πορεία προς την ανάπτυξη. Δεν πρέπει να ανακοπεί. Ελάτε λοιπόν αργοί, ελάτε δημότες όλου του Δήμου Άργους Μυκηνών, να συνεχίσουμε αυτή την πορεία μας μπροστά. Δεν θα σταματήσουμε στη μέση του δρόμου. Θα συνεχίσουμε. Έχουμε υποχρέωση να συνεχίσουμε. Ο Δήμος Άργους Μυκηνών δεν παρακαλάει πια, διεκδικεί και κερδίζει. Και φρονώ ότι και πάλι θα κερδίσουμε. Ο τόπος θα πάει μπροστά. Για μας δεν υπάρχουν κόμματα. Για μας υπάρχει μόνο ο Δήμος Άργους Μυκηνών. Υπάρχει αλλαγή πορείας. Υπάρχει πλέον η επιθυμία να δώσουμε στον τόπο εκείνα τα οποία πρεσβεύει. Θα αγωνιστούμε και στον δεύτερο γύρο και νομίζω ότι θα είναι ο αγώνας αυτός νικηφόρος και έτσι θα συνεχίσουμε εκείνο το έργο το οποίο έχουμε αρχίσει. Κύριε Μπέγκο, αναφερθήκατε λίγο νωρίτερα σε κάποιες ειρήνες. Ποιος θεωρείτε ειρήνες? Κοιτάξτε, οι ειρήνες προέρχονται από τον κύριο Μαλτέζο, ο οποίος ηγείται έτσι του συνδυασμού πρωτοβουλία. Και βέβαια, ειρήνες υπάρχουν και από το συνδυασμό του κυρίου Παπαϊωάννου, Συμφωνία Δημιουργίας. Και εδώ υπάρχουν, κύριε Πιπέρη, κάποια ερωτήματα. Γιατί ιστορίες διχασμού συνεχίζουν ακόμα και σήμερα τις ιστορίες διχασμού, τοξικότητας και πολιτικού οπαδισμού, μακριά από την αλήθεια, μακριά από τις σύγχρονες προοδευτικές απόψεις της δικής μας κοινωνίας. Ποιες είναι αυτές οι ειρήνες? Ψευδολογίες, συκοφαντίες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείτε. Έχω κάνει πολλές εκλογές, 2 εκλογές στην πάλε ποτέ νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, μία εκλογή στον παλιό, στον τέος Δήμο Άργους, και 2 εκλογές επίσης στον Δήμο Άργος Μυκηνών. Αυτή την τοξικότητα δεν την είχα αντικρίσει. Είναι φοβερό. Νομίζω ότι υποτιμούμε την νοημοσύνη των δημοτών του Δήμου Άργους Μυκηνών. Να αρχίσω από τον κύριο Παπαϊάννου, ο οποίος είναι καθόλου αγαπητός. Σαν πρόσωπο αγαπητός. Και σαν συνεργαστή. Συνεργαστή απολύτως. Σαν πρόσωπο αγαπητός. Σαν πολιτικός όχι. Γιατί δεν λέει την αλήθεια? Γιατί τη στραγγαλίζει? Γιατί πλέον από τα θέματα που έρχονταν προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ψήφισε όλα ανεξαιρέτως. Ξέρετε, ο καθρέφτης εκεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί υπάρχουν οι αντιρρήσεις και μπορεί να φέρει αντίρρηση σε ένα θέμα, σε 2, σε 3, σε 5 και λέω κατηγορηματικά προς τους δημότες του Δήμου Άργους Μυκηνών. Μην παρασύρεστε. Ο κύριος Παπαϊάννου δεν καταψήφισε κανένα απολύτως θέμα το οποίο έφερε η Δημοτική Αρχή. Έφεραν οι Αντιδήμαρχοι, οι Επιτροπές του Δήμου Άργους Μυκηνών ή ο ίδιος ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών, κύριος Καμπόσος. Είναι κρίμα.
να μην καταψηφίσω τουλάχιστον από το 2019 μέχρι και πρότινος που είμαι εγώ πρόεδρος. Δεν καταψηφίστηκε κανένα θέμα από τον κύριο Παπαϊάννου, ούτε από τον κύριο Διολίτση. Μα κανένα. Καταψηφίστηκαν θέματα από τον κύριο Πανοβράκο, είναι προς τιμή του, ο οποίος είχε συμπαράξει και μέχρι σήμερα υπάρχει σύμπραξη με την παράταξη τη δική μας. Σε πολλά θέματα, σε μερικά θέματα έφερε αντιρρήσεις. Δεν τον ψηφίζω. Εγώ δεν άκουσα τον κύριο Παπαϊάννου, ούτε τον κύριο Διολίτση, να λέει, ξέρεις Δήμαρχε, αυτό το θέμα δεν θα το φέρεις. Ή αφού το φέρες, θα το καταψηφίσουμε. Έχει ψηφίσει λοιπόν όλα τα θέματα από το 2019 μέχρι και πρότινος που αποχώρησε. Μάλιστα 10 πληροφορίες από τα έγγραφα του Δήμου, αφού πλέον έκανα μία ανασκόπηση, δεν έχει καταψηφίσει κανένα θέμα και από το 2011 μέχρι το 2019 που ανέλαβα τα 9 του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί υπέγραψε υπεύθυνη δήλωση ότι θα ήταν υποψήφιος και πάλι στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου με το συνδυασμό του Καμπόσου και μετά, θα πω το εξής, τραβηγμένο λίγο θα το πω, και μετά με δόλιο τρόπο πήρε πίσω την υπεύθυνη δήλωση με την σανθρή αιτιολογία ότι παίρνει τη δήλωση προκειμένου να βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής του. Αυτό που είπα είναι βαρύ. Τον υποτιμάει. Βέβαια σαν άνθρωπο λέω δεν έχω τίποτα, είναι φίλος. Σαν πολιτικός όμως έχει κάνει ενέργειες οι οποίες πλέον δεν είναι ενέργειες ενός πολιτικού προσώπου. Γιατί λησμονεί ότι ενώσο ήταν αντιδήμαρχος από το 2011 ήταν προϊστάμενος πολεοδομίας. Ξέρετε κύριε Πιπέρη, προϊστάμενος πολεοδομίας σημαίνει ότι έχει ένα πόστο το οποίο είναι άκρο σημαντικό. Φυσικά. Προείσταται της πολεοδομίας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ποιος του έδωσε τα αξιώματα αυτά, και μάλιστα θα πω το εξής. Δεν τα λέει αυτά ο δήμαρχος, ο οποίος ενδεχομένως να μην θέλει να τα πει για πολλούς λόγους. Του έδειξε μια φιλία, η οποία δεν ήταν φιλία Μπέγκου και Καμπόσου, ήταν η φιλία Πάπα Ιωάννου και Καμπόσου. Μήπως αποχώρησε ο κύριος Παπαϊάννου για δεν έγινε αντιδήμαρχος στην τελευταία διετία? Αν γινόταν αντιδήμαρχος θα αποχωρούσε? Και συνεχίζω. Γιατί στηρίζει τον κύριο Μαλτέζο, αφού στην κεντρική ομιλία του τον χαρακτήρισε ως ανίκανο και ως άχρηστο πλέον στην περιφέρεια? Και είπε το εξής: ενδιαφέρει τον κύριο Μαλτέζο μόνο η καρέκλα του δημάρχου και τίποτα άλλο. Και έκανε ερωτήματα. Ποια έργα κύριε Μαλτέζο πλέον εκτελέσατε κατά τη διάρκεια της επιτριετία πλέον της ιδιότητάς σας ως αντιπεριφερειάρχης? Και συνεχίζει και λέει κανένα. Εγώ θα συνεχίσω από αυτά, τα ίδια ερωτήματα θα κάνω κι εγώ, αλλά θα συνεχίσω. Και δεν έχει ακουστεί μέχρι σήμερα. Ξέρετε, ο κύριος Καμπόσος είναι άκρος ευγενής. Και εγώ είμαι ευγενής, αλλά όχι τόσο άκρος ευγενής. Ξέρετε, ερώτημα, πόσα έργα απένταξε ο κύριος Μαλτέζος με τον κύριο Νίκα όταν ανέλαβαν πλέον αυτή τη θητεία? 6-7 έργα, τα οποία είχε εντάξει ποιος? Ο κύριος Στατούλης. Δεν με ενδιαφέρει ποιος τα είχε εντάξει. Ποτέ δεν θα προέβαινα σε απένταξη έργων το οποίο είχε εντάξει έστω αντίπαλος στην προηγούμενη τετραετία, είτε λέγεται Τατούλης είτε λέγεται οποιοδήποτε άλλος. Απεντάχθησαν. Και μάλιστα ήταν για την επαρχία Άργους. Είναι φοβερό. Μάλιστα. Κύριε Μπέκο, θα συνεχίσω μόνο ένα λεπτό. Ναι. Γιατί κατηγορεί τον ή δήμαρχο Άργους για την υπόθεση Λαμπρακάκη? Επειδή και αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί, είναι άκρος ευγενής ο δήμαρχός μας. Τι ήταν ο Λαμπρακάκης? Λαμπρακάκης είχε μία εταιρεία η οποία προσέφερε υπηρεσίες στο Δήμο Άργους Μυκηνών με νόμο της πολιτείας. Ο νόμος δε της πολιτείας λέει το εξής: επειδή δεν μπορούν να προσληφθούν υπάλληλοι, έχετε το δικαίωμα να παίρνετε εταιρείες προσφοράς οικονομικών υπηρεσιών προκειμένου να καλύπτετε τις ανάγκες των Δήμων. Έχει τον Άφλιον, έχουν όλοι οι Δήμοι. Δεν υπάρχει κανένας Δήμος που να μην έχει εταιρεία, είτε λέγεται εταιρεία Λαμπρακάκη, είτε εταιρεία Αλιάπη που σήμερα έχουμε. Αυτός ήταν ο κύριος Λαμπρακάκης. Και τι έκανε? Δεν είχε
γνήσιες φορολογικές ενημερώτητες. Δεν ήταν υποχρεωμένοι οι Δήμοι και δεν ήταν μόνο στο Δήμο μας, ήταν σε 10 ή 12 Δήμους. Αυτό οι δημότες του Δήμου Άργους Μυκηνών να το κατανοήσουν. Ο κύριος Λαμπρακάκης είχε εταιρεία προσφοράς οικονομικών υπηρεσιών, βοηθώντας την Οικονομική Επιτροπή, βοηθώντας το οικονομικό τους δημοτικούς υπαλλήλους που είχαν σχέση με την οικονομική υπηρεσία, στην εκτέλεση των καθηκόντων. Ήτανε σε 12 ή 10 Δήμους πλέον, σαν εταιρεία, προσέφερε τις υπηρεσίες του και μάλιστα ήταν και στο Δήμο Αχαρνών. Εκεί πέγινε η καταγγελία για τον κύριο Λαμπρακάκη και άρχισε η έρευνα στο όλο θέμα. Ξέρετε πόσο πήρε ο Δήμαρχος Αχαρνών? 64%. Εδώ κάτι έχει γίνει, μια παρεξήγηση. Παπαϊωάννου, το θέμα Λαμπρακάκη, δεν κυβερνιέται ο Δήμος Λαμπρακάκη. Σήμερα έχουμε τον κύριο Λιάπη, ο οποίος είναι και στο Δήμο Ναυπλίου πλέον. Είναι δεδομένο. Αλλά εκείνο που λησμονεί, μα δεν το ξέρει ο κόσμος, είναι ότι είχε άλλους 10-12 Δήμους. Τι έκανε ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή? Ότι αν διαπιστώθηκε αυτό, έγινε έλεγχος σε όλα τα έγγραφα του κυρίου Λαμπρακάκη, ποιες δοσοληψίες υπήρχαν, αποδείχτηκε η πλαστή φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική, εστάλησαν στον κύριο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω και διώχθηκε ο κύριος Λαμπρακάκης. Συνεπώς να σταματήσει αυτή η σιρήνα με λαμπρακάκηδες, δεν κυβερνεί το Δήμος. Ένα άλλο θέμα. Ξέρετε, ο κύριος Δήμας, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, ήταν πλέον από την Μηδαία. Η Μηδαία ανοίξει στον Άφλιο. Ήρθε λοιπόν και λέει: εγώ θέλω να προσφέρω τις υπηρεσίες όσες μπορώ, πολιτικό πρόσωπο επί σειρά ετών, ο κύριος Δήμας, θέλω να γίνω, να είμαι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό σου, κύριε Δημήτρη. Το αποδέχτηκε. Είναι κακό. Δεν κατάλαβα. Εάν πάρω κάποιον από Ναύπλιον και έχει πλέον την ευχαρίστηση να γίνει υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Άργους Μυκηνών, θα πω όχι? Και βέβαια όταν είναι ένα πολιτικό πρόσωπο που θα μπορούσε να προσφέρει. Άλλο πλέον αν εξελέγει ή δεν εξελέγει. Και είναι κατηγόριες αυτές συνέχεια, οι οποίες δεν στέκουν. Δεν έχουν πλέον καμία δόση αληθείας. Μάλιστα. Και θέλω να έρθω μόνο δύο λεπτά στον κύριο Μαλτέζο. Α, τελειώνοντας για τον κύριο Παπαϊωάννου. Ο κύριος Παπαϊωάννου έκανε και το ατόπιμα να συμπράξει με ποιον? Με τον κύριο Μαλτέζο. Το ερώτημα είναι, κύριε Παπαϊωάννου, γιατί δεν άφησε στον κόσμο πλέον κατά συνείδηση να ψηφίσει όποιον θέλει, ανοιχτά? Είναι θέμα αρεσκίας, να εκτιμήσει το έργο κλπ. Κλπ. Οδηγούμε, λέει, και παροτρύνουμε τους ψηφοφόρους να πάνε στο Μαλτέζο. Γιατί νίκη Μαλτέζου σημαίνει ήττα Καμπόσου. Λοιπόν, αυτό θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Έγινε. Έχει ένα 13%, το οποίο φρονώ ότι στην πορεία θα το απολέσει εντελώς. Και το άλλο κατηγορώ είναι το εξής. Γιατί Τάκη Παπαϊωάννου φίλταται σαν πρόσωπο, όχι φίλταται σαν πολιτικό? Γιατί πλέον φανάτισες τους ψηφοφόρους σου. Πέρασα πολλές φορές από το γραφείο, σταματούσα το γραφείο του, σταματούσα, πολίτης Άργους είμαι, προσωπική φιλία έχω με τον Τάκη, γιατί είχες φανατίσει σε αυτό το βαθμό πλέον όχι μόνο τους συμβούλους σου, τους υποψηφίους, αλλά και τους ψηφοφόρους σου, να μιλάνε την καλημέρα, να μιλάνε το χαίρεται κλπ. Κλπ. Και έκανε βέβαια σημαία πιο, κύριε Πιπέρη, και τελειώνω για τον κύριο Παπαϊωάννου, σημαία πλέον ένα στάντ, λέμε πλέον μια κορνίζα, μια φύσα πολύ μικρή, την οποία δεν τοποθέτησε εκεί που επέτασε η απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Και μάλιστα την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου τη συνυπέγραψε και ο εκπρόσωπός του, που ήταν ο κύριος Δούρος ο Παναγιώτης. Θα το βάλω πλέον σε άλλο σημείο που ήταν η οδός Καποδιστρίου και Καλέργη. Το έβαλε στις στρατώνες μπροστά, εκεί που έχουμε τη συμβολή των οδών Καποδιστρίου, έτσι, και Φίδωνος. Η παρανομία αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να κάνει τι? Να το βάλει εκεί, να το μεταφέρουμε, όμως είχαμε υποχρέωση, γιατί είχαμε και διαμαρτυρίες από τους άλλους συνδυασμούς, να το βάλουμε στη θέση τη σωστή, να το ξαναπάρουν, να το βάλουν πάλι στη θέση την παράνομη και παράτυπη,
να μας συνδράμει η αστυνομία να το πάμε στη θέση, τη θέση του, και αφέρωσαν και το ξανά περνά, η αστυνομία πρότεινε να το βάλουμε σε μία αποθήκη. Και στο λόγο το κεντρικό, στην κεντρική ομιλία του λέει, κάνε μεταφορά της αφής σας, δεν ξέρω πού κοιμάται η αφή σας σήμερα κλπ. Είναι πράγματα εξωπραγματικά, δεν συνάδουν με τον πολιτικό πολιτισμό. Συνάδουν με τον πολιτικό οπαδισμό. Κατά τα άλλα είναι αγαπητό σε όλα. Για τον κύριο Μαλτέζο και στον αντίπαλο συνδυασμό σας. Ποια είναι η πραγματική σύγκληση με την παράταξη Παμαλιός? Τι σας ενώνει, κύριε Μαλτέζο, με το ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα με το ΣΥΡΙΖΑ? Βέβαια δεν ξεχνάω ότι κάποτε ήσασταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του κυρίου Καρούζου, ο οποίος πλέον είναι αγαπητός στον ΣΥΡΙΖΑ, παλιά συνασπισμός. Τότε δεν είχατε εκλεγεί, απλά το αναφέρω. Στο ερώτημα τι σας ενώνει με το ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Επί τρία χρόνια ήσασταν αντιπεριφερειάρχης. Ποια έργα έρχεται να παρουσιάσετε για την επαρχία Άργους? Κανένα. Πόσα έργα έχει εντάξει ο πρώην περιφερειάρχης, περιφερειάρχης, ο κύριος Στατούλης, και απεντάχθησαν. Μήπως 6-7? Και ερώτημα γιατί. Υπήρχε κανένα μίσος για την επαρχία Άργους? Γιατί κατηγορείτε τον δήμαρχο για την υπόθεση Λαμπρακάκη, αναφέρθηκα. Γιατί τον κατηγορείτε για την υποψηφιότητα του κυρίου Δήμα? Λησμονείτε, κύριε Μαλτέζο, ότι πριν από χρόνια ήσασταν υποψήφιος με τον κύριο Καρούζο? Και πριν από μερικά χρόνια ήσασταν με τον κύριο Καμπόσο και μάλιστα είχατε εκλεγεί και είχατε θητεύσει και ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επί μία διετία περίπου? Και να πω το εξής. Θα θυμίσω τον Χόρκε Μπουκάη, ψυχοθεραπευτή, αργεντινός συγγραφέας κλπ. Και να θυμάσαι, σε αυτή τη ζωή κάποιοι θα σε αγαπήσουν αν είναι φόρον, και άλλοι μόνο αν οι συνθήκες είναι υποφελείς για αυτούς. Εδώ οι συνθήκες φαίνεται δεν είναι υποφελείς για τον κύριο Μαλτέζο. Αυτό και για τον κύριο Παπαγιάννου. Όσο οι συνθήκες ήταν υποφελείς, Καμπόσο ήταν αγαπητός. Όσο οι συνθήκες δεν είναι υποφελείς, δεν είναι αγαπητός καθόλου. Και θα πω βέβαια πάλι, ουδής ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος. Εγώ θα σας ρωτήσω, κύριε Μπέκο, και για τους υπόλοιπους συνδυασμούς. Πώς είναι το κλίμα λίγο πριν τη στιγμή της δεύτερης κάλπης? Είπατε για όλους τους συνδυασμούς. Υπάρχει ένα κλίμα διχασμού και τοξικότητας, το οποίο προσπαθήσαμε, αναφέρομαι στην δική μας παράταξη, προσπαθήσαμε πλέον να μειώσουμε. Δεν μειώνεται το κλίμα αυτό. Ο διχασμός είναι γεγονός. Ποτέ δεν είχαμε αυτή την τοξικότητα, ποτέ δεν είχαμε, κύριε Πιπέρη, αυτό τον πολιτικό πλέον, όχι πολιτισμό, οπαδισμό. Πλέον μιλάμε για οπαδούς, δεν μιλάμε για ψηφοφόρους. Φρονώ ότι δεν είναι ομάδες ψηφοφόροι, ποδοσφαιρικές, είναι ψηφοφόροι. Έχουν νου και σύνεση. Στην προηγούμενη πλέον συνέντευξη και συναντησή μας είχα αναφερθεί στα έργα, τα οποία έργα πλέον δεν τα αναφέρουν καθόλου, και θα τα αναφέρω να με συγχωρέσετε ποια είναι προς εκτέλεση. Το ποια εκτελέστηκαν, πάνω από 30 έργα, σας τα εξιστόρισα στην προηγούμενη συνάντησή μας. Να αναφερθώ, θέλω ένα δεκάλεπτο. Αυτά που είναι να γίνουν και να τα ακούσουν οι δημότες του Δήμου Άργους Μυκηνών. Με το ερώτημα, θα τα κάνει αυτά ο κύριος Μαλτέζος? Φρονώ πως όχι. Νέο σύγχρονο κλειστό γυμναστήριο στο Άργος, παραπλεύρος του κολυμβητηρίου. Δημιουργία πάρκου πόλης σε 40 στρέμματα, έχουν εξασφαλιστεί τα χρήματα, τα οποία θα γίνουν ανατολικά ακριβώς, ανατολικότερα από τον Ιερό Ναό της Παναγίας του Άργους. Κατασκευή πεζόδρομου, ποδηλατόδρομου στην παραλιακή ζώνη Μήλων Κυβερίου. Ολοκλήρωση του νέου κτηρίου για την επέκταση του Πλογραφικού Μουσείου Νέας Κίου. Κατασκευή νέου δημαρχείου. Αποχέτευση ευρείων υδάτων Νέας Κίου και νοτίου τμήματος του Άργους, με πλημμύρες εκεί. Και μάλιστα ενέργο πάνω από 2 εκατομμύρια προϋπολογισμού. Κατασκευή σύγχρονο κλειστού γηπέδου για να στεγαστεί το χατμπόλ και ο πρωταθλητής Διομήδης κλπ. Κατασκευή λυρικής σκηνής, όπως επιτάσσει το κληροδότημα Κολιαλέξη. Αγορά οικοπαίδου στην κοινότητα Δαλμανάραξης για την κατασκευή πλατείας. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφίας. Δεν υπήρχε. Και να δώσω την απάτη για δεν υπήρχε. Για να φύγει καταφύγιο, αγαπητοί συνδημότες, θα πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση. Χρηματοδότηση έγινε πριν από ένα μήνα περίπου.
Θα αρχίσουμε τώρα μετά τη χρηματοδότηση να κάνουμε την κατασκευή του καταφυγίου, να μην υπάρχει αυτός ο κορεσμός ζώων συντροφίας, αδεσπότων, στην πόλη του Άργους. Και θέλω να πω το εξής. Μέχρι να γίνει το καταφύγιο, τι αναφέρει ο νόμος πολιτείας. Ο Δήμος θα πρέπει να παίρνει τα ζώα συντροφία στα δέσποτα, να προβαίνει στο τσιπάρισμα, να προβαίνει στην καθαριότητα του ζώου από παρασιτισμός, να μην υπάρχουν παράσιτα, να τα τσιπάρει, να προβαίνει ακόμα και στη στήρωση των ζώων και να τα αφήνει που, κύριε Πιπέρη, το ξέρετε, στο φυσικό περιβάλλον. Να τα ακούσετε αυτά, γιατί μερικοί δεν τα ξέρετε. Τι σημαίνει φυσικό περιβάλλον? Πλατεία Αγίου Πέτρου, πλατεία δικαστηρίων, πλατείες χωριών κλπ. Με την κατασκευή καταφυγίου θα πάψει αυτή η υποχρέωση, κύριε, του Μπέκο, Δήμου να τα αφήνει σε χώρο που αποτελεί το φυσικό περιβάλλον. Αυτή είναι η απάντηση για τις αιτιάσεις πλέον για τα δέσποτα ζώα. Πάμε να μας πείτε τώρα τι πρέπει να σκεφτούν οι δημότες λίγο πριν τη στιγμή της κάλπης. Θα σας πω αμέσως τι πρέπει να σκεφτούν. Να πρέπει να σκεφτούν ότι τα δικά μας τα έργα δεν πρέπει να σταματήσουν. Αν σταματήσουν με την δημοτική παράταξη του κυρίου Μαλτέζου, δεν πρόκειται να συνεχιστούν. Δεν υπάρχουν οι απαραίτητες γνωριμίες με τους υπουργούς, με την κυβέρνηση, προκειμένου να συνεχιστεί αυτή η απρόσκοπτη χρηματοδότηση για την εκτέλεση μεγάλων έργων. Θέλουν όραμα, θέλουν εργασία, θέλουν γνώση που φρονώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει στην παράταξη του κυρίου Μαλτέζου. Έχουμε ένα όραμα. Ένα όραμα να εξυψώσουμε τι, κύριε Πιπέρη? Να εξυψώσουμε το κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονομικό περιβάλλον των δημοτών μας. Τι άλλο? Να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής. Αυτό κάνουμε καθημερινά. Να ενισχύσουμε την οικονομία του τόπου μας. Τα έργα οι δημότες τα ξέρουν όλοι. Υπάρχουν κάποια προβλήματα. Δεν έχουν τελειώσει οι επουλώσεις λάκων. Είναι γεγονός. Όμως λέω το εξής, το είπα και στην προηγούμενη συνάντησή μας, ότι πλέον τα έργα οδοποιίας, τα έργα επούλωσης λάκων και λοδοποιίας αστικής και αγροτικής θα συνεχιστούν επί ένα δίμηνο μετά τις εκλογές. Γιατί? Γιατί δεν προλάβαμε. Τα χρήματα προκειμένου να γίνουν τα έργα οδοποιίας αστικής και αγροτικής ήρθαν καθυστερημένα. Στην επία δημοπρασιών δεν καταφέραμε μέχρι σήμερα, και λέω προεκλογικά, να γίνουν όλα τα έργα. Και ξέρετε, ερώτημα. Είναι τρελός ο κύριος Καμπόσος να μην κάνει όλα τα έργα μέχρι τις εκλογές? Δεν γίνεται. Υπάρχουν και διαβεβαιώνουν και επουλώσεις λάκων και πολλά έργα οδοποιίας αγροτικής και αστικής, τα οποία θα γίνουν, θα εξακολουθήσουν μετά τις εκλογές για ένα δίμηνο τουλάχιστον. Για εμάς, τονίζω, δεν υπάρχει κόμμα. Υπάρχει μόνο όρεξη για δουλειά, με όραμα, γιατί χωρίς όραμα δεν γίνεται τίποτα, να συνθέσουμε την αυτοδιοικητική εμπειρία των παλαιότερων με τον ενθουσιασμό και τη διάθεση για προσφορά των νεότερων, να στηρίξουμε την υφιστάμενη τοπική επιχειρηματικότητα και να προσελκύσουμε νέες επιχειρήσεις στην περιοχή. Κύριε Μπέκο, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Ευχαριστώ και τους τηλεθεατές, οι οποίοι είχαν την ευχαρίστηση να μας δουν και να μας ακούσουν. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Λίγες ώρες, κυρίες και κύριοι, πριν τη δεύτερη κάλπη των αυτοδιοικητικών εκλογών για περιφέρεια και για Δήμο, θα εστιάσουμε ευθύς αμέσως στο Δήμο Ναυπλίων, μιας και έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Κοστούρο, και να τον καλωσορίσουμε. Επίσης, στο ίδιο τραπέζι και ο συνάδελφος ο Παναγιώτης Τασόπουλος. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως, κύριε Δήμαρχε, και να κάνετε μία πρώτη εκτίμηση σχετικά με τα αποτελέσματα της πρώτης κάλπης. Το αποτέλεσμα ήταν περίπου αναμενόμενο και το λέω αυτό γιατί η ύπαρξη πολλών συνδυασμών με υπεράριθμους, θα έλεγα, υποψηφίους. Μιλάμε τώρα για ένα Δήμο όπως ο δικός μας, 33.000 κατοίκων, όχι ψηφοφόρων, να φτάνει σχεδόν στους 1.000 υποψηφίους. Καταλαβαίναμε ότι όλο αυτό θα δημιουργούσε μια διαίρεση των ψήφων με αποτέλεσμα να πέσουν τα ποσοστά. Θεωρώ ότι ο κόσμος μας κατέταξε στην πρώτη θέση και αυτό μετά από όλη την προεκλογική εκστρατεία ήταν μια πιστοποίηση ότι την παράταξή μας και εμένα μας θέλει για την πρώτη θέση, δηλαδή μας θέλει για την Δημοτική Αρχή. Ήσασταν υποψήφιος δήμαρχος και το 2014 και το 2019, αλλά έχετε και μια αυτοδιοικητική πορεία ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Είναι η πρώτη φορά που είναι τόσοι πολλοί υποψήφοι, κύριε Κοστούρο? Ναι. Όχι μόνο είναι τόσοι πολλοί. Φανταστείτε, την προηγούμενη φορά ήταν το 50% από αυτούς που εκλέγονταν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή η εκλογή ήταν για 33 δημοτικούς συμβούλους, συν 50% πηγαίναμε περίπου γύρω στους 50. Αυτή τη στιγμή πήγαινε στους 73 για τα κεντρικά συμβούλια. Ο ανώτατος αριθμός ήταν στους 257 συμβούλους, υποψηφίους συμβούλους, τοπικούς και κεντρικούς για τον Ναύπλιο. Αν βάλετε 5 συνδυασμούς, δεν ήταν και οι 5 πλήρεις, θα καταλάβετε ότι ο αριθμός των υποψηφίων ήταν τεράστιος. Οι υποψήφοι λοιπόν καταλαβαίνετε ότι έχουν οικογένειες, έχουν επιχειρήσεις, έχουν περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν και ζουν την καθημερινότητά τους. Άρα κάποιοι σταυροί, κάποιοι ψήφοι χωρίζονταν οπωσδήποτε μέσα στις υποχρεώσεις, στις συγγένειες, αλλά και γενικώς στη φιλική σχέση που μπορεί να έχει κάποιος. Κύριε Δήμαρχε, εγώ θα ήθελα να μείνουμε λίγο ακόμα στο ψηφοδέλτιο και να μας πείτε εάν κατάφεραν να εκλεγούν νέα πρόσωπα αφενός και αφετέρου, να μας εξηγήσετε λίγο εάν υπάρχουν κάποιοι που ενδεχομένως να είχαν ανεβάσει πιο ψηλά τον πήχη και να έχουν κάποια παράπονα από το προσωπικό τους αποτέλεσμα. Πάντα στις εκλογές και αμέσως μετά την διενέργειά τους υπάρχουν οι εκπλήξεις. Και οι εκπλήξεις δεν έχουν να κάνουν μόνο με το αν κάποιος εκλέγεται ή δεν εκλέγεται, έχουν να κάνουν και με το τι περίμενε να έχει ως αποτέλεσμα. Γιατί ακόμα και αυτοί που εκλέγονται μπορεί να περίμεναν τους διπλάσιους ψήφους, τις διπλάσιες ψήφους. Και αυτοί οι οποίοι εξελέγησαν να θεωρούν ότι κάποιοι τους δεν συνεργάστηκαν καλά μαζί τους. Πάντα υπάρχουν και οι πολύ χαρούμενοι και οι πολύ στεναχωρημένοι, αλλά θεωρώ ότι μέσα ο χρόνος είναι αυτός που όλα αυτά τα γιατρεύει. Μετά από την ένταση των εκλογών όλοι λειτουργούμε πιο ψύχρεμα, έτσι που σιγά σιγά οι παρατάξεις ξαναγυρνάνε στην αρχική τους συσπήρωση για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε προς όφελος των δημοτών και μόνο. Θα κάνω λίγο κατάχρηση χρόνου από τον συνάδελφο τον Παναγιώτη τον Τασόπουλο, μιας και θα σας ρωτήσει τα εξειδικευμένα ζητήματα που αφορούν το Δήμο Ναυπλίων, που τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Και αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω εγώ είναι το εξής: αν σας δώσουν τη δύναμη οι δημότες του Δήμου Ναυπλίων την ερχόμενη Κυριακή και παραμείνετε στο τιμόνι του Δήμου, θα δούμε νέα πρόσωπα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο? Ναι, υπάρχουν νέα πρόσωπα στο Δημοτικό Συμβούλιο και νομίζω ότι αυτό που θα δούμε την επόμενη πενταετία είναι η λειτουργία μιας παράταξης πολύ ζωντανής, πολύ δυναμικής. Ήδη έχουν γίνει οι πρώτες διαδικασίες, έτσι ώστε από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο να μπορούν να λειτουργούν, να εκφράζουν τις ιδέες τους και τις απόψεις τους και να ξέρουμε ότι οι αποφάσεις όλες αυτές θα είναι συλλογικές και ο Δήμος θα βαδίσει σε μια εντελώς διαφορετική πορεία σε ό,τι αφορά το διοικητικό κομμάτι. Κύριε Δήμαρχε, πηγαίνοντας έτσι λίγο πιο εξειδικευμένα στα καθημάς και στο αποτέλεσμα, είδαμε χθες ο κύριος Μάκρης, ο επικεφαλής της παράταξης της Νέας Εποχής, όπου ουσιαστικά έκανε μια πρόταση, είπε, ουσιαστικά ανέφερε ότι στηρίζει τον κύριο Ορφανό. Παρ' όλα αυτά, είπε στην ομιλία του ότι είχατε κι εσείς μια συζήτηση. Θέλετε να μας πείτε λίγο το περιεχόμενο αυτής της συζήτησης μεταξύ σας?
Δεν αναφέρθηκε εσύ. Θα σας αναφέρω, αν και να ξέρετε ότι όταν θεωρώ ότι είναι τρομερά αντιδεοντολογικό στο δημόσιο λόγο να αναφερόμαστε σε προφορικές συζητήσεις, ο καθένας από την πλευρά του, και να λέμε και λεπτομέρειες. Δηλαδή, βρέθηκα εγώ με κάποιον και μου είπα αυτό, του είπα το άλλο, ήταν η ώρα αυτή, μου φέρθηκε έτσι. Όταν είναι απλώς μία συνάντηση στην οποία ο καθένας μπορεί να πει το δικό του. Εγώ θα σας πω μόνο ότι συναντήθηκα με τον κύριο Μάκαρη, συζητήσαμε για αρκετή ώρα. Το μεγαλύτερο κομμάτι ήταν σε θέματα διοίκησης του Δήμου και σε θέματα λειτουργίας του Δήμου. Νομίζω ότι τα υπόλοιπα που μπορεί να είναι διαπραγματεύσεις για παραχωρήσεις πιθανές ή οτιδήποτε άλλο, ποτέ δεν μπήκαν σε μια ατζέντα, τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά. Ο Δήμος δεν μοιράζεται, ο Δήμος δεν γίνεται αντικείμενο οποιασδήποτε, να το πω έτσι, συναλλαγής. Αυτό που προτείναμε εμείς ήταν συνεργασία, την οποία οφείλουμε και από τη θέση μας, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε, να έχουμε. Τα υπόλοιπα, ό,τι μπορεί να ζητήθηκε και ό,τι μπορεί να μπήκε στο τραπέζι, δεν συζητήθηκε παραπάνω από δευτερόλεπτα, γιατί δεν υπάρχουν πράγματα τα οποία να μπορούν να κοπούν σε κομμάτια, θέματα τέτοια, και να αποτελέσουν μετά κομμάτι μιας συμφωνίας. Και μάλιστα, συμφωνιών οι οποίες δεν περιλαμβάνουν μέσα τη βούληση πρώτα απ' όλα των πολιτών, αμέσως μετά της παράταξης. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για να πεις ότι κάνω κάποιες συμφωνίες. Δεν μπορούμε να υπογράφουμε ή να λέμε ότι συμφωνούμε όταν είμαστε σε θεσμικές θέσεις. Εσάς σας έδωσε τη λίστα την οποία παρουσίασε ως υπογεγραμμένη με τον κύριο Ορφανό? Όχι, όχι. Δεν αναφέρθηκε πολύ. Το πλαίσιο όμως της συζήτησης ήταν πάνω σε αυτή τη λίστα. Ακούστε να σας πω. Στο ΝΑΦΠΙ έχουν δρομολογηθεί τεράστια έργα. Ένα πρόγραμμα 100 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο άλλα είναι στο τελείωμά τους, άλλα βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλα είναι δημοπρατημένα, χρηματοδοτημένα δηλαδή, και δημοπρατημένα για να εκτελεστούν. Αυτά όλα δεν μπαίνουν σε καμία μα καμία διαπραγμάτευση. Ο Δήμος δεν μπορεί να μπει σε διαπραγμάτευση. Αυτό που μπορείς να συζητήσεις με κάποιον, και θέλω να τελειώσει εκεί, γιατί οτιδήποτε άλλο σαν λεπτομέρεια είναι κάτι το οποίο δεν αποδεικνύεται από την κουβέντα, είναι μόνο η συνεργασία που μπορείς να έχεις. Το να είσαι ανοιχτός σε συνεργασίες οι οποίες φέρουν θετικό πρόσημο πάντα για τους δημότες, αυτό μπορεί να γίνει. Το να μοιράζεις κομμάτια του Δήμου, είτε αυτά λέγονται νομικά πρόσωπα, είτε λέγονται έργα, είτε λέγονται περιοχές, το θεωρώ πολιτικά ανήθικο. Και δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να μπούμε σε μια τέτοια θέση, να μπω σε μια τέτοια κατάσταση, γιατί αναφέρομαι σε παράταξη και αναφέρομαι σε πολίτες. Και πολύ περισσότερο αναφέρομαι στο Δήμο της πρώτης πρωτεύουσας της Ελλάδας. Κύριε Δημαρχέ, αν σας πάρει ένα τώρα τηλέφωνο και σας ρωτήσει γιατί να ψηφίσω Κουστούρο και όχι Ορφανό, γιατί το δίλημα αυτό είναι κακά τα ψέματα. Ποιον θέλουμε την επόμενη μέρα για δήμαρχο? Οι δημοτικοί σύμβουλοι πλέον έχουν τελειώσει, όποιοι είναι να βγουν, θα βγουν είτε από τη μία παράταξη είτε από την άλλη. Αλλά γιατί κάποιος να επιλέξει τον Δημήτρη Κουστούρο στο τιμόνι του Δήμου και όχι τον κύριο Ορφανό? Εδώ θα χρησιμοποιήσω το παρελθόν. Δεν θέλω να μιλήσω για το. Δεν θέλω να συγκρίνω τα πρόσωπα. Αυτά ο κόσμος μπορεί να τα συγκρίνει πάρα πολύ εύκολα και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι δεν τα συγκρίνει καν, γιατί είναι μήλα πορτοκάλια, όπως λέμε. Είναι μη συγκρίσιμα σε ό,τι αφορά ορισμένα χαρακτηριστικά. Θέλω να πω όμως ότι εδώ υπάρχει η απόδειξη που έρχεται μετά από 11 χρόνια πολύ δύσκολης πορείας στο Δήμο Ναυπλίων. Από πού αναλάβαμε, πού έχουμε φτάσει και πού έχουμε προγραμματίσει να φτάσουμε. Η επόμενη πενταετία είναι η πιο ουσιαστική αναπτυξιακή πενταετία του Δήμου. Και αυτό όχι γιατί ξαφνικά έγινε μόνη της, γιατί δουλέψαμε πάρα πολύ. Η αποτελεσματικότητα, η εργατικότητα, η αποφασιστικότητα είναι χαρακτηριστικά τα οποία νομίζω βρίσκονται μόνο στη δική μας παράταξη. Θέλετε λίγο έτσι να μας, συγγνώμη Θοδωρή, να μας τα εξειδικεύσετε λίγο. Δηλαδή, μιλήσατε για τα επόμενα 5 χρόνια. Εγώ θα ήθελα μία ερώτηση. Νομίζω, Παναγιώτη, είναι σημαντική να μας πει ο κύριος Κουστούρος, γιατί μίλησε για 100 εκατομμύρια ευρώ σχεδόν στο Δήμο Ναυπλίων. Μιλάμε ενδεχομένως για εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις. Όλες. Ακριβώς. Πώς μπορεί να είναι η πορεία τους, εάν βρεθεί κάποιος άλλος στο τιμόνι του Δήμου, εκτός από εσάς, που δεν τα έχει παρακολουθήσει τα έργα αυτά από την αρχή, και κατά πόσον θα τα επηρεάσει ή την εξέλιξή τους μέχρι και την ολοκλήρωσή τους? Ακριβώς αυτό έλεγα πριν. Δηλαδή, μιλάμε για ικανότητα να μοχλεύσουμε τα κεφάλαια,
να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε τα έργα έτσι ώστε αυτά να γίνουν πραγματικότητα. Διάβαζα κάπου που έλεγε κάποιος: προσέξτε εκεί στο Δρέπανο που έχουμε χρηματοδοτημένη ήδη μία ανάπλαση, γιατί βάλαμε τις ταμπέλες με τις μακέτες. Και λέει: προσέξτε εκεί στο Δρέπανο, γιατί αυτός ό,τι λέει το κάνει. Για το ίδιο είχε γίνει πριν 1,5 χρόνο στο Τολό, που πάλι κάναμε τη διαβούλευση και λέγανε ότι απλώς κάνετε τις μελέτες και τώρα έχουμε το έργο. Υπάρχει η τεχνογνωσία, υπάρχει η εμπειρία, υπάρχει η αποτελεσματικότητα, η οποία είναι ελεγμένη, είναι πιστοποιημένη, που μας διαφοροποιεί πάρα πολύ. Δεν το συζητάμε αυτό. Τώρα τα 100 εκατομμύρια, να το πω έτσι. Το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο έχει τρομερά περιθώρια για να μπορέσεις να μοχλέψεις κεφάλαια και να κάνεις αυτά που χρειάζεται να κάνεις, χρειάζονται και τα σίγουρα χέρια, τα σίγουρα μυαλά, τα οποία ξέρουν ακριβώς να παραδίδουν τη δουλειά και την υπηρεσία. Εξειδικεύοντας λίγο τα έργα, έχετε δώσει πάρα πολύ βαρύτητα στη Μαρίνα του Ναυπλίου, που είναι ένα έργο το οποίο έχει περάσει από πολλά κύματα και σε συνεργασία με την περιφέρεια Πελοποννήσου δείχνει να έχει πάρει τον δρόμο της. Έχουν ακουστεί διάφορες απόψεις κατά καιρούς. Δεν θέλω να αναφερθώ προσωπικά σε άτομα, ονοματίζοντάς τα, αλλά άτομα από την παράταξη του κ. Ορφανού έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους, έχουν εκφράσει τη διαφωνία τους, μάλλον καλύτερα, όσον αφορά το κτίριο το οποίο θα δημιουργηθεί για τις ανάγκες της Μαρίνας. Θεωρείτε ότι κινδυνεύει το έργο σε περίπτωση που εκλεγεί ο κ. Ορφανός? Η Μαρίνα, αλλά και γενικότερα, να το ξεκινήσω από αλλού, σε αυτές τις εκλογές δεν έγινε πολιτικός διάλογος. Δεν υπήρχε ανταλλαγή απόψεων. Και δεν υπήρχε ανταλλαγή απόψεων γιατί δεν υπήρχαν άλλες απόψεις. Εμείς δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια άλλη πρόταση. Εντάξει, δεν υπάρχει άλλη πρόταση για να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει μόνο το ότι. Δεν ζητήσατε και debate. Ζητήσαμε debate, το οποίο φυσικά μας το αρνήθηκαν. Ακόμα και τώρα που είμαστε δύο σε αυτό, θα έπρεπε να ξεκινήσει ένας πολιτικός διάλογος για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Όταν μιλάμε για ένα έργο 24 εκατομμυρίων από ιδιωτικά κεφάλαια υπογεγραμμένο, και λέω υπογεγραμμένο γιατί η σύμβαση για τη μελέτη, για την υλοποίηση και για την διαχείριση της Μαρίνας έχει υπογραφεί, δηλαδή ο ιδιώτης έχει αναλάβει και έχει ξεκινήσει, δεν μπορεί να αμφισβητείτε. Δεν μπορεί να λες ότι πάνω από το πτώμα μου δεν θα γίνει αυτό το έργο, το οποίο είναι το όνειρο όλων των ναυπλιαίων, οι οποίοι δεν έχουν λύσει το οικονομικό τους πρόβλημα. Και να ξέρετε, στην σημερινή κοινωνία είναι τουλάχιστον το 95%. Είναι όλοι αυτοί που προσβλέπουν σε αυτά που η Μαρίνα και η λειτουργία της θα φέρει στον τόπο. Και δεν έχουν να κάνουν μόνο το ότι κάποια σκάφη θα έρθουν και θα εμφανιστούν εκεί και θα μπορέσουν να έχουν τις υπηρεσίες τις αντίστοιχες που έχουν οι συγκεκριμένες υποδομές. Όχι, μιλάμε για ένα παλιριακό κύμα αναπτυξιακό στον τουρισμό, στην οικονομία, στην κοινωνία, το οποίο θα επηρεάσει όλη την Ανατολική Πελοπόννησο. Γιατί μιλάμε για μια μεγάλη λειτουργική μαρίνα σε ένα δίκτυο μαρινών που υπάρχει στην περιοχή. Ακόμα και στο Άστρος, ακόμα και στο Πορτοχέλη. Αυτά τα έργα δεν μπορούν να μπουν ούτε σε αμφισβήτηση, ούτε σε κίνδυνο. Εμείς ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή να μας ξεκαθαρίσουν, όχι εμάς, να ξεκαθαρίσουν στον κόσμο. Γιατί μιλάμε με τον κόσμο, δεν μιλάμε με κανέναν άλλον, δεν υπάρχει κάποιος άλλος να μιλήσουμε. Άρα θεωρείτε ότι κινδυνεύει. Αυτά τα έργα σε λάθος χέρια μπορούν να πάρουν λάθος δρόμο και από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε το πλήγμα το τεράστιο που θα υπάρχει στην κοινωνία του Ναυπλίου και στο Δήμο. Γιατί είναι ένα από τα έργα που σηματοδοτούν την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου την επόμενη δεκαετία. Κύριε Κοστούρο, πρέπει οι πολίτες να σκεφτούν και να ζυγίσουν και τις σχέσεις που έχετε δημιουργήσει ως έμπειρος αυτοδιοικητικός είτε με την κεντρική πολιτική σκηνή είτε με την περιφέρεια. Νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν από τους πολίτες στοιχεία μιας τελικής κρίσης. Και όταν ανέφερα ότι μιλάμε για αποτελεσματικότητα, η αποτελεσματικότητα δεν έχει να κάνει μόνο με το να φτιάξει ένα φάκελο, μια μελέτη και ένα φάκελο, είναι ο τρόπος προώθησης, είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργείς σε σχέση με την κεντρική κυβέρνηση και πάνω απ' όλα όλα αυτά να φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία οι πολίτες πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους. Η ευκολία με την οποία τα έργα πλέον στο Ναύπλιο χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται δεν έχουν να κάνουν με καμία άλλη κατάσταση, απλώς με τις ικανότητες των ανθρώπων της Δημοτικής Αρχής και των υπηρεσιών, έτσι όπως είναι οι υπηρεσίες αυτή τη στιγμή, που μπορούν και λειτουργούν προς όφελος των δημοτών. Αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε σε μία, και αναφέρομαι και σήμερα γιατί και εγώ από τον Ναύπλιο είμαι, σε μία δύσκολη και σε μία
αρκετά δύσκολη μάλλον καμπή όσον αφορά την πορεία του Δήμου. Μιλήσαμε για την Μαρίνα και για το κτίριο της Μαρίνας. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα έτσι που θεωρείτε ότι αν αλλάξει η σημερινή Δημοτική Αρχή ίσως να έχουμε μια καθοδική αντί για ανωδική τάση. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία εμείς έχουμε ζητήσει καιρό τώρα να απαντηθούν έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να αποφασίσει το καλύτερο δυνατό. Να ξέρουμε τον Ναύπλιο μετά την τρομερή κρίση την οικονομική που υπήρχε, κατάφερε στάθηκε ζωντανό και όλα αυτά γιατί δώσαμε πολύ μεγάλο βάρος στον επιχειρηματικό κόσμο. Το πρώτο που κάναμε ήταν να προστατεύσουμε τις θέσεις εργασίας. Οποιοδήποτε καταλάβαινε ότι αυτή ήταν η σωστή κατεύθυνση. Με ποιον τρόπο? Με το να πάντα να βοηθούμε τις επιχειρήσεις να μπορούν να διατηρούν τη λειτουργικότητά τους, να σας το πω έτσι. Γιατί δεν θεωρώ ότι υπάρχει πλέον ένα τεράστιο κέρδος. Αυτό έχει χαθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ήταν δεκαετίες πριν. Δεν υπάρχει υπερκέρδος σε επιχειρήσεις. Σε σημείο που βρεθήκατε να είστε διοκόμενοι. Πολλές φορές έγινε και αυτό. Εγώ έχω πει ότι σε μια ζυγαριά στην οποία λέμε τι προτιμάμε, οι πολίτες να ωφελούνται, η κοινωνία να ωφελείται ή ο Δήμος να έχει κάποιο πρόβλημα, είτε οικονομικό είτε οτιδήποτε άλλο, αυτό που με ενδιαφέρει είναι σε καλύτερη κατάσταση να βρίσκονται οι δημότες και οι πολίτες. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή λειτουργεί πάντα προς όφελος των δημοτών, προς όφελος της αγοράς εργασίας, χωρίς να υπάρχει πουθενά υπερκέρδος ή να υπάρχει, να το πω έτσι, κάτι παράνομο. Και αυτό είναι αποτέλεσμα δουλειάς όλων των εμπλεκόμενων και συνεργασίας ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και στους συλλόγους των καταστηματαρχών. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να διαταράξει αυτή τη στιγμή τη λειτουργία της πόλης, όχι μόνο του ιστορικού κέντρου και του ναυπλίου, αλλά και όλων των τουριστικών περιοχών. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά, το έχουν εμπεδώσει πλέον ότι ακόμα και οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, ακόμα και η μουσική, ακόμα και το πώς γίνεται η χρήση των κοινόχρηστων χώρων, όλα αυτά γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε από τη μία να υπάρχει μία αρχή και ένα μέτρο στον τρόπο που λειτουργούμε και από την άλλη όμως να μπορούν και οι επιχειρήσεις να λειτουργούν έτσι ώστε να διατηρούν τις σχέσεις εργασίας, γιατί θα το πω για μία ακόμη φορά ότι είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι επιχειρούν στο ιστορικό κέντρο παραδείγματος χάρη του Ναυπλίου, το οποίο είναι το πιο κεντρικό σημείο της επιχειρηματικότητας και ζουν στο ιστορικό κέντρο. Όλοι είναι από την περιφέρεια του Δήμου και τα παιδιά που εργάζονται εκεί, οι νέοι που εργάζονται εκεί, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αμφισβητηθούν οι θέσεις τους με κίνδυνο να περάσουν στην ανεργία. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο ακόμα σε αυτά που αναφέρετε, μιας και είναι ζητήματα που αφορούν την οικονομία αλλά και τον τουρισμό. Και αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Κοστούρο, στον απολογισμό έργο που είχατε κάνει στο Βουλευτικό κάποτε αρκετούς μήνες πριν, είχατε δώσει μεγάλη έμφαση στην προβολή του Δήμου Ναυπλίων στο εξωτερικό και κατά πόσον επηρεάζει. Είναι ένα κομμάτι και αυτό που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Νομίζω ότι καταλαβαίνει ο καθένας ότι για να υπάρχουν ανακοινώσεις από δίκτυα κολοσσούς που να κατατάσσουν την πόλη του Ναυπλίου ή το Δήμο στους 5 πιο φιλόξενους, στους 10 πιο όμορφους, δεν μιλάμε για κάποια μέσα τα οποία είναι ένα site περιφερειακό ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για το CNN, μιλάμε για το TripAdvisor, μιλάμε για κάποιους διαδικτυακούς τόπους οι οποίοι έχουν έρθει, έχουν ερευνήσει, έχουν αξιολογήσει και οι προτάσεις που κάνουν στους πελάτες τους και στους επισκέπτες πρέπει να είναι 100% αξιόπιστες. Αυτό έχει πολλή δουλειά πίσω. Έχει πραγματική δουλειά πίσω η οποία δεν μας ενδιαφέρει και να διαφημιστεί στους δημότες. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως να διαφημιστεί είναι το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα διαφημίζεται. Γιατί όταν παίρνεις από το CNN μία δημοσίευση η οποία κάνει το γύρο του πλανήτη και λέει ότι το Ναύπλιο μέσα στις 5 ομορφότερες μικρές πόλεις της Ευρώπης, όλοι κοιτάνε ακριβώς σε αυτό το σημείο της υδρογείου και λένε «Α, εκεί θέλω να πάω». Αυτά καταλαβαίνετε ότι έχουν πίσω πάρα πολύ σχεδιασμό και φυσικά δουλειά και έχουμε το αποτέλεσμα. Να πάμε λίγο στο χωροταξικό κομμάτι του Δήμου Ναυπλίων που και αυτό έχει μπει έτσι σε μια τροχιά υλοποίησης αλλαγών. Το χωροταξικό το οποίο είναι και για τις 4 δημοτικές ενότητες, Ναύπλιο, Ασίνη, Μηδέα και Τήρινθα, ήταν από τις προτεραιότητές μας. Και το λέω αυτό γιατί
είναι ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα μαζί με την πολεοδόμηση του στρατοπέδου του ΚΕΜΧ, η έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μετά από δεκαετίες, εμείς, και το λέω αυτό με μεγάλη χαρά και με μεγάλη περηφάνεια, καταφέραμε να έχουμε την έγκριση της επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Ναυτιλίου. Αυτό από μόνο του έχει τρομερές θετικές επιπτώσεις στην πόλη, στην περιοχή ολόκληρη. Οι επιπτώσεις αυτές είναι τουριστικές, είναι κοινωνικές, είναι εκπαιδευτικές, είναι πολιτιστικές, είναι τα πάντα. 2.000 στρέμματα πλέον εντάσσονται στον αστικό ιστό. Όχι μόνο υπάρχει έγκριση, αλλά άμεσα, μάλιστα λίγο πριν την έγκριση, γιατί ξέραμε ότι θα βγει το ΦΕΚ το Μάρτι, έτσι λοιπόν από τον Γενάρη είχαμε κάνει τις αντίστοιχες αιτήσεις. Είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι πρέπει να ξέρεις πώς ακριβώς γίνεται και να δρομολογήσεις καταστάσεις. Είχαμε κάνει τις απαραίτητες αιτήσεις έτσι ώστε να μας χρηματοδοτηθούν οι πολεοδομικές μελέτες. Οι μελέτες οι οποίες γίνονται αμέσως μετά την έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού, για να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες να δουν όχι μόνο την πρώτη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας μέσω της εγκρίσεως, αλλά και την τελική φάση που είναι οι πολεοδομικές μελέτες. Έχουμε και την έγκριση των πολεοδομικών μελετών. Αν τώρα συζητήσουμε και πούμε τι σημαίνει Γενικό Πολεοδομικό ή το Ναύπλιο. Δεν φτάνει μια εκπομπή. Ναι, θα πάρω όμως 2-3 λεπτά ακόμα. Μιλάμε για 2.000 στρέμματα μπαίνουν στον αστικό ιστό. Για αυτούς που μας ακούν, μιλάμε για την περιοχή της Γλυκιάς, μιλάμε για την περιοχή του Προφητηλία και μιλάμε για την περιοχή της Αγίας Κυριακής, Άρια και Αγίας Μονής και Ασκληπίου. Καταλαβαίνουν πολύ καλά αυτά που λέω οι δημότες μας, γιατί είναι όνειρο για αυτούς δεκαετιών. Οι πολεοδομικές μελέτες θα φέρουν στο Δήμο περίπου το 50% σε γη. Σημαίνει ότι ο Δήμος, ο οποίος ψάχνει εδώ και δεκαετίες 2-3 στρέμματα, 5 στρέμματα να χτίσει, σχολεία, αθλητικά κέντρα, πάρκα, να φτιάξει πολιτιστικούς χώρους και οτιδήποτε άλλο, βρίσκεται με 900 στρέμματα περίπου, στα οποία μπορεί να σχεδιάσει τα πάντα. Εσείς που είστε από τον Ναύπλιο, θα σας πω εντάχει, δεν με είχατε αφήσει την προηγούμενη συνέντευξη, πώς τον ονειρευόμαστε εμείς. Ξεκινώντας από την παραλία και την εκβάθυνση του λιμανιού, που έγινε και η προστασία στις μπανιέρες, στο ακρομόλιο, στο φάρο δηλαδή, φτάσαμε στη Μαρίνα. Η Μαρίνα έχει χρηματοδοτηθεί και έχει ξεκινήσει. Μετά τη Μαρίνα προχωράμε σε μια ανάδειξη του παραλιακού μετόπου που έχει να κάνει με μια μελέτη η οποία έχει τελειώσει ανάμεσα στο Ναύπλιο, στο Άργος και στην περιφέρεια. Μια προγραμματική σύμβαση, έτσι υπογράφονται οι προγραμματικές συμβάσεις, δεν υπογράφονται εδώ κάτω από το τραπέζι και μετά βγάζουμε ένα φύλλο χαρτί, το οποίο θα έχει την ανάδειξη όλου του παραλιακού μετόπου, ακόμα και τον υγροβιότοπο που υπάρχει στην περιοχή. Πηγαίνοντας πιο κάτω από τα κτίρια της περιφέρειας όπως είναι τώρα, με μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία δεν διαφημίσαμε, στο Δήμο περνάνε 60 στρέμματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι ιδιωτών. Εκεί θα γίνει ένα υπέροχο πάρκο εκπαίδευσης και αθλητισμού, το οποίο θα αλλάξει εντελώς. Σε ποια περιοχή είπατε? Ακριβώς μετά τα κτίρια της περιφέρειας, από το δρόμο τον παραλιακό και προς τη θάλασσα. Το κομμάτι αυτό είναι ιδιωτικό μέχρι τη γέφυρα στο Ραμαντάνι, γιατί μετά αρχίζει ο υγροβιότοπος. Αυτό ήταν ιδιωτών. Αυτό περνάει στο Δήμο μέσω μιας ανταλλαγής γης που έχουμε κάνει και πέρασε στο Γενικό Πολεοδομικό, έτσι ώστε εκεί να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα πάρκο αθλητισμού και εκπαίδευσης με ήπιες παρεμβάσεις. Στην ουσία θα είναι μια νέα παραλία της πόλης προς τη θάλασσα. Η αναβάθμιση και η ανάδειξη του χυμάρου Ραμαντάνι, αυτό που τώρα θεωρείται ένα ρέμα το οποίο είναι ρέμα με περισσότερο βρωμιάς και κινδύνου παρά σε οτιδήποτε άλλο. Μελετημένα, μια ανάδειξη με περίπατο ποδηλατόδρομο, το οποίο πλέον θα περιγράφει και την επέκταση του σχεδίου πόλεως, είναι στο πρόγραμμά μας, όπως και η ανάδειξη όλης της περιοχής. Αν αυτό το βάλετε στο μυαλό σας μαζί με το μονοπάτι το παλιό του Προφήτη Ηλία που υπάρχει και συνεχίζει, με τους καινούριους δρόμους οι οποίοι θα γίνουν και θα χαραχθούν και θα γίνουν τις πολεοδομικές μελέτες, μιλάμε για μια πόλη που πραγματικά αλλάζει, πραγματικά αναπνέει, και μέσα σε αυτά μιλάμε για πάρκα, μιλάμε για σχολεία, μιλάμε για αθλητικά κέντρα, μιλάμε για υπηρεσίες, για κτίρια διοίκησης, για κοινωνικές υπηρεσίες. Πηγαίνουμε στο στρατόπεδο, το στρατόπεδο πολεοδομείται, 100 στρέμματα περνάνε στο Δήμο, τα στρέμματα αυτά μέσα έχουν κτίρια πολιτισμού χωρητικότητας 800,
ατόμων ούτε που τα είχαμε ονειρευτεί ποτέ. Εμείς τα ονειρευτήκαμε και τα κάναμε πράξη. Κτίρια τα οποία εξυπηρετούν υπηρεσίες. Η πυροσβεστική υπηρεσία έφυγε από το πιο, να το πω έτσι, δύσκολο κομμάτι της πόλης και πέρασε αυτή τη στιγμή το επιχειρησιακό κομμάτι στο στρατόπεδο. Όλα αυτά τα οχήματα τα οποία εμποδίζονταν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πλευρές του Δήμου, όταν είχε λαϊκή, όταν είχε κίνηση ή το καλοκαίρι, πλέον ο Δήμος ανέπνευσε, η πόλη ανέπνευσε από αυτό. Αυτό είναι σχεδιασμός. Μήπως όμως υπάρχει και μια δυσκολία στο να τα επικοινωνήσει όλα αυτά στον κόσμο? Είναι τεράστια η δυσκολία, αλλά λίγο μας ενδιαφέρει. Και μας ενδιαφέρει λίγο, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κάνουμε και όχι να επικοινωνούμε. Θα μου πείτε πώς θα εκλεγείτε. Θα εκλεγούμε με αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή και με τον κόσμο που πρέπει να καταλάβει. Τι σημαίνει ικανότητα και τι σημαίνει ανικανότητα. Τι σημαίνει αποφασιστικότητα και τι σημαίνει είμαι άβουλος. Τι σημαίνει ότι αρχίζω και υπογράφω ό,τι βρω μπροστά μου έτσι ώστε να κάτσω σε μια καρέκλα και δεν ξεπουλάω το Δήμο, δεν βάζω το Δήμο σε καμία δημοπρασία. Δεν λέω ότι πάρε εσύ αυτό, πάρε εσύ το άλλο, αρκεί να με ψηφίσετε. Εμείς που έχουμε κατηγορηθεί σε εισαγωγικά ότι κάνουμε εξυπηρετήσεις, δεν κάναμε ποτέ κάποια τέτοια συναλλαγή. Όπως είναι αυτές που γίνονται τώρα. Ο κόσμος πρέπει να το σκεφτεί, πρέπει να κοιτάξει πίσω, αλλά εγώ αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να κοιτάξει μπροστά. Γιατί το μέλλον είναι τώρα και αποφασίζουμε για το μέλλον. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι απλώς για να κουβεντιάζουμε. Με την Αιγίου είστε ευχαριστημένος έτσι όπως ουσιαστικά ολοκληρώνεται σιγά σιγά? Με την Αιγίου είμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα όσο αυτό φαίνεται. Δεν είμαι ευχαριστημένος από το χρόνο στον οποίο γίνεται. Και να το ξέρουμε αυτό ότι το πώς υλοποιούνται τα έργα αυτή τη στιγμή, η εξέλιξη των έργων, είναι ένα πολυπαραγωγικό θέμα το οποίο εμείς θα θέλαμε να γίνει μέσα σε 18 μήνες από την αρχή μέχρι το τέλος. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, όμως το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Σε μια περιοχή απολύτως υποβαθμισμένη δημιουργείται ένας δρόμος σύγχρονος, έτσι όπως πρέπει να είναι σύγχρονος πόλη, με πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο, χώρους πλασίνου, χώρους στάθμευσης με αστικό εξοπλισμό 1.600 μέτρων, το οποίο στην ουσία ενώνει τις εργατικές κατοικίες, γιατί είναι μέχρι τα όρια του σχεδίου πόλεως, το υπόλοιπο στις εργατικές κατοικίες, μέχρι τις εργατικές κατοικίες θα το φτιάξουμε με ιδίους πόρους, το έχουμε πει και έχουμε δεσμευτεί γι' αυτό, από αυτό το κομμάτι μέχρι την 11η. Και από εκεί με το ποδήλατό σου μπορείς να μπεις στον πεζόδρομο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και να φτάσεις μέχρι το φάρο στην παραλία. Αυτό και μόνο, αν το δει κάποιος το απόγευμα, εκεί που παιδάκια πηγαίνουν και παίζουν με ασφάλεια, κάνουν τα ποδήλατά τους, τα πατίνια τους, τον κόσμο να περπατάει μέσα σε ένα περιβάλλον που πριν από καιρό ήταν μόνο χώμα και λάσπη, νομίζω ότι είναι το καλύτερο θέαμα για μας. Κύριε Δημαρχέ, νομίζω ότι πλέον ζούμε σε μια ψηφιακή εποχή. Έχει μείνει λίγο το ναύπλιο πίσω στο ψηφιακό περιβάλλον, στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών με τους πολίτες? Θα έλεγα καθόλου. Και θα επέστρεφα σε αυτό που είπατε, ότι ο μετασχηματισμός, παραδείγματος χάρη, των υπηρεσιών του ΚΕΠ, το οποίο ήταν στα 17 πρώτα ΚΕΠ στην Ελλάδα, τα οποία μετασχηματίστηκαν ψηφιακά και έγιναν όλες οι πιλωτικές ενέργειες για να γίνει αυτό στην περίοδο της πανδημίας, δεν επικοινωνήθηκε όπως έπρεπε. Ο κατάλογος, το τι έχει γίνει και το τι υπηρεσίες πλέον ψηφιακά μπορούν να δοθούν στους δημότες, είναι μεγάλος και είναι δύσκολο να επικοινωνηθεί. Όμως, πέρα από το ΚΕΠ και πέρα από όλες τις άλλες καταστάσεις που έχουμε, τις διαδικασίες τις οποίες έχουμε ψηφιοποιήσει πλέον, υπάρχει ένα ολόκληρο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, το οποίο περιλαμβάνει από την πολιτική προστασία μέχρι χώρους στάθμευσης, οι οποίοι θα μπορούν ψηφιακά να ανιχνεύονται από τους πολίτες, τα οποία, όπως είπαμε και για τα υπόλοιπα, είναι χρηματοδοτημένο. Κοστίζει 900.000 ευρώ, είναι αυτό που έχουμε αναπτύξει. Αυτό που λέμε έξυπνες πόλεις. Ακριβώς. Έξυπνες πόλεις για έξυπνους ανθρώπους, και δεν είναι ότι θα κοιτάξουμε να το κάνουμε. Όχι. Έχουν γίνει ήδη οι μελέτες, ήδη ο φάκελος όριμος έχει κατατεθεί, ήδη μας έχουν εγκριθεί 910.000, έτσι ώστε ο Δήμος μας και στην ψηφιακή εποχή να είναι πρωτοπόρος. Κύριε Δημάρχε, κλείνοντας και φτάνοντας στο τέλος αυτής της συνέντευξης, θα ήθελα να σας ρωτήσω και να απευθυνθείτε κυρίως σε όσους δεν έχουν αποφασίσει πώς θα πράξουν τη Δεύτερη Κυριακή τη στιγμή της κάλπης, τι να σκεφτούν, γιατί μιλάμε για τα 5 επόμενα χρόνια.
Εγώ θα ήθελα πραγματικά, γιατί κάθε φορά απευθύνομαι στους πολίτες, στους δημότες μας, να πω ότι ο Δήμος μας έχει φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτό όμως δεν είναι όριο. Αυτό δεν είναι ένα σημείο στο οποίο μπορούμε να εφησυχάσουμε και να ξαπλώσουμε στις δάφνες μας. Το Ναύπλιο έχει ένα ταβάνι το οποίο λέγεται πρότυπος Ευρωπαϊκός Δήμος. Και εκεί είναι ο στόχος. Ο κάθε δημότης, είτε αυτός που πήγε να ψηφίσει, είτε αυτός που δεν πήγε να ψηφίσει, είτε αυτός που δεν ψήφισε εμάς, για οποιονδήποτε λόγο μπορεί να έχει ο καθένας, πρέπει να σκεφτεί πολύ καλά που ζει, που δημιουργεί και που θα ζήσουν τα παιδιά του. Και ποιος μπορεί να προστατεύσει και να εξασφαλίσει το μέλλον το οποίο θα οδηγήσει στο στόχο που είπαμε. Να γίνουμε ένας πρότυπος Ευρωπαϊκός Δήμος. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο εκτός από τη μοναδική επιλογή που είναι η παράταξή μας. Όλα τα χαρακτηριστικά που βρίσκονται στην παράταξη αυτή είναι η εγγύηση ότι θα συνεχίσουμε την ανωδική μας πορεία. Παντού στην Ελλάδα, όπου να ακούγεται το όνομα του Ναυπλίου και του Δήμου μας, λένε εσείς δεν έχετε ανάγκη, γιατί έχετε πάρει όλο τον κόσμο, γιατί είδαμε και είσαστε καθαρότερη πόλη, γιατί μπορείτε να κάνετε αυτό, μπορείτε να κάνετε το άλλο. Υπάρχουν δεκάδες δημοσιεύματα που αναφέρουν κάντο όπως το Ναύπλιο. Το κάντο όπως το Ναύπλιο θα συνεχιστεί. Και η επόμενη μέρα, γιατί οι δημότες θα μας δώσουν αυτή τη δυνατότητα, θα είναι και από τις 16 Οκτώβρη καινούργια δημοτική αρχή. Κύριε Κοστούρο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Στους τηλεθεατές της τηλεόρασης του Σούπερ, να ευχαριστήσουμε και τον συνάδελφο, τον Παναγιώτη Τατασόπουλο. Καλά, καλή επιτυχία στο Δήμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στους δημότες μας να πάνε στην Διάλπη να ψηφίσουν και να ψηφίσουν με μυαλό, να κρίνουν έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι αυτά που πρέπει. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς όμως που και απόψε ήσασταν κοντά μας μέσα από την εκπομπή Εκλογές 2023. Καλή σας συνέχεια, καλό σας βράδυ.